έναντι. Άκουσα πυροβολισμό και βγήκα έξω όπως συνήθως θα βγει ένας άνθρωπος λογικός. Έρχομαι απέναντι και βλέπω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο περίπου 80 χρόνων να κρατάει το πόδι του και το αίμα να τρέχει αυτό. Το μόνο που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή είναι να ξαναπάω στο φαρμακείο, να φέρω ένα λάστιχο, να του δέσω το πόδι από πάνω από την αυτή και να μην χάσει το αίμα όλο του αυτή. Ταυτόχρονα άλλοι ειδοποίησαν το ΙΚΑ, το 100, η γυναίκα μου ειδοποίησε το 100 και το ΕΚΑΒ. Ήρθανε πράγματι σε χρόνο ρεκόρ. Το ΙΚΑ, ειδικά οι γιατροί, τρέξανε όλοι και παράλληλα με το δέσιμο που του είχα κάνει εγώ, κατάφεραν και του σταμάτησαν το αίμα και τον πήραν. Σε ποιο σημείο του ποδιού είχε? Ήτανε στο, κάτω από το γόνατο, ακριβώς εδώ στη φλέβα. Είχε επικοινωνήσει φλέβα. Τι συνέβη τώρα, τι έγινε? Αυτός, από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, πέρναγε και είπε η κοπέλα που την κλέψανε, κλέφτες με κλέβουνε και τα λοιπά, ίσως αυτός τον είδανε στο δρόμο τους και νόμισαν ότι μπορεί να τους εμποδίσει και τον πιστόλισαν. Μάλιστα. Πυροβόλησαν και ένα ταξί, κατά λάθος. Το ταξί δεν ξέρω πώς βρέθηκε η σφαίρα στο ταξί. Εγώ ένα πυροβόλισμα άκουσα, δεν άκουσα δεύτερο. Μάλιστα. Κύριοι, οι δράστες πώς ήταν? Δύο. Περιγραφή. Όχι, δεν τους είδα. Φορούσαν καπέλα, όπλα. Δεν τους είδα καθόλου. Ακούσατε ληστεία εδώ στην, ακούγεται στην περιοχή, στην γειτονιά? Το είπανε, φωνάξανε ληστεία, αλλά και γι' αυτό τον εμπιστολίσανε αυτοί. Μάλιστα. Και φύγανε από την Παπαδημαντοπούλου. Να είστε καλά, κύριε.